Το Η μάχη και... κατά τη ακρίβεια. Ο πρωθυπουργό πήγε να, πούμε, να ξεκινήσουμε από το πιο νέο. Πήγε στο Ρέντι, είπε ότι ο αγώνα κατά τη ακρίβεια είναι συνεχή και έχουμε για πρώτη φορά ενθα... ενθαρρυντικά δείγματα ότι και ο επίμονο πληθυσμό. Αναφέρθηκε κυρίω σε φρούτα και λαχανικά. Ναι, πέτα. Αρχίζει πια να κάμπτεται και έχει και πια πτώση τιμών. Και αγωνιζόμαστε μπροστά σε αυστηρού ελέγχου στην αγορά και σε συνεννόηση πάντα με την εφοδιαστική αλυσίδα για να μπορέσουμε να προσφέρουμε στου καταναλωτέ προϊόντα τα οποία είναι σε τιμέ αντίστοιχε είτε χαμηλότερε από τι περσινέ. Λοιπόν, τώρα κοίτα να δεις τι γίνεται για να το περιγράψουμε για να το ξέρουν πολύ καλά οι τηλεθεατέ. Στο καλάθι των αγορών του Πάσχα, το αρνί και το κατσίκι θα είναι στα 10 ευρώ. Μπορεί οριακά να είναι και στο 9,90. Στο σούπερ μάρκετ. Αυτή θα είναι η τιμή. Εάν τη βρίσκει αυτή τη τιμή, είναι άλλο θέμα. Δηλαδή, αν βρει. Αν, αν προλάβει να το βρει, λε. Ε, δεν θα προλάβει κανένα. Ε, Γι' αυτό λέω, ρε, αν προλάβει. Η άποψή μου είναι ότι η, πιστεύω ότι πολύ λίγοι θα προλάβουν να βρουν αυτέ τι τιμέ. Και αν τι βρουν, θα είναι σε κομμάτια κρέατος. Και Όχι ολόκληρο. 100% όχι ολόκληρο. Το ολόκληρο θα έχει άλλη τιμή. Ε, και αυτή τη στιγμή η ενδείξη είναι ότι θα είναι πάνω από 14. Στο ολόκληρο. Και σε καλή ποιότητα. Δηλαδή, 14 στα... στο σούπερ μάρκετ. Α... Όχι, όχι στο σούπερ μάρκετ. Στο χασάπικο τη γειτονιά ναι. 14. Μπορεί και 15 και 16 τα ναι. θα... παιδιά, θα... αλλά τα καλά σε... τα καλά κρέατα στην, στην κεντρική αγορά, ε, τα ντόπια, που κατά το κοινό λεγόμενο, ε, στα 12-13 κιλά που είναι αυτά που ζητάνε οι περισσότεροι ολόκληρα, θα είναι αυτέ τι τιμέ. Στα περιφερειακά κρεοπολία. Στα... Θα είναι ακόμα πιο Φε, Πιο τσιπημένε. Επίση, αυτό που πολλοί θα δουν και δεν θα το πιστεύουν στα μάτια του, εάν θυμόνται τι πλήρωσαν πέρσι, θα είναι όταν θα πάνε να πάρουν τα πασχαλινά αυγά, τα, τα σοκολατένια, τα κουνέλια αυτά, τα Λόγω του καλάβου. Σοκολα... Ε, οι τιμέ έχουν ξεφύγει. Οι τιμέ ε, σε ένα. Κοίταζα στο σούπερ μάρκετ ε, πασχαλινό αυγό επώνυμο, ε, δηλαδή από ελληνική ναι. σοκολατένια κολατοποιία, συγγνώμη, ε, είναι το κιλό, βέβαια δεν είναι κιλό, εντάξει, είναι 67,68 ευρώ 68 το κιλό. Ναι. Ένα, ένα μικρό αυγό, δηλαδή, είναι στα 15-16 ευρώ και έχουν μειώσει και το μέγεθος. Για να μπορέσουν για να, ένα, μπορέσουν ένα, ένα, να έχουν τιμή, κάποια δηλαδή, λογική, πιο... λογική τιμή. Yeah. Ε, και τσουρέκια θα είναι πάνω. Ε, και γενικά θα είναι ένα Πάσχα το οποίο θα είναι πολύ ακριβό. Θα είναι πολύ ακριβό, νεκομή, θα είναι πολύ γιατί... ακριβό. Βάλε βενζίνε πάνω από 2 ευρώ παντού. Ε, σίγουρα. Ε, σίγουρα πάνω από 2 ευρώ. Βάλε σε παρακαλώ τα καταλήμματα. Δεν μιλάμε για νησιά και τέτοια. Όχι, όχι. Πια είναι 2,30, ε, 2,40. Βάλε καταλήμματα ναι. όπου βρίσκω και εκείνοι τσιμπημένε οι τιμέ. Ναι. Ε, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να πείσω. Και θα... επειδή πολλέ φορέ το ακούω και το συζητάμε και μεταξύ μα, λέει ο άλλο θα πάω στον κουμπάρο μου. στο Αυτό πήγα να σκουμπήσω. Το είπα και ω κουμπή. Ακόμα και πάει. το σπίτι στο χωριό. Αλλά πολύ θα είναι θα... τσιμπημένο φέτο. Γιατί. Δεν θα πάρει κάτι με άδεια χέρια, ε, θα πας. Ε, Άμα πάρει λοιπόν κάτι, ή, ή γλυκά πάρει, ή τρόφιμα πάρει, θα είναι, θα αυτό, είναι ανεβασμένο. Αυτό, αυτό λέω. Πολύ σημαντικά. Αυτό λέω. Λοιπόν, τώρα τι άλλο θέλει. Α, είπε για το λάδι. Το λάδι. Ε, το έχει και έβλεπα η Έβλεπα στην αυτοεμπορική τώρα εδώ ένα δει. 17,80 17 το. 18 ευρώ. 18, 18, 18 ευρώ. Το, το έξτρα παρθένο λέω όλα βέβαια. Έλεγα και το πρωί, εχθέ είδα κάποιου φίλους που ασχολούν, ασχολούνται, με, με τις ελιές και έχουν ελαιώνε στην περιοχή της Σέβειας, μου λέγανε ότι τα πράγματα μέχρι στιγμής είναι καλά. Δηλαδή έβρεξε... Λένε και εμένα έβρεξε, και... Εκεί, αυτό μου λένε ναι, και... έβρεξε, έχουν άνθρωση οι Αιγαίες πολύ αλλά εξαρτώνται πολλά πράγματα τι θα γίνει το Μάιο. Αν, αν, δεν κάνει πολλές ζέστες και βρέξει ακόμα λίγο, Λένε θα ότι θα είναι, παραγωγή, καλή, θα, θα, είναι θα είναι καλή η παραγωγή. Χρονιά, καλή, ναι. Δηλαδή σε σχέση με πέρσι θα ναι, είναι καλύτερη. Ναι, ναι. Αυτό βέβαια δεν αλλάζει κάτι. Και επίση καλά, καλά πάνε τα πράγματα και στην Ισπανία, όπου έχει το μεγάλο πρόβλημα τα τελευταία Ναι, εντάξει, έβρεξε λίγο τώρα. Καλά δεν ξέρω να πάνε. Γιατί στην Ισπανία ανακοινώσαν... Καλύτερα yeah. σε σχέση με τι προηγούμενε χρονιέ εννοώ. Έχουν εννοώ. ανακοινώσει πάντω χαμηλή εκτίμηση για παραγωγή. Αν την αλλάξουν την εκτίμησή του και το ελληνικό λάδι δεν φτάνει να καλύψει, Γι αυτό λέω πριν, και, και πρέπει να πούμε ότι το ελληνικό λάδι είναι κλάσις καλύτερο yeah. από το, το ισπανικό και από το ιταλικό, ε, είναι premium λάδι, ε, το, σε συντηρητική του πλειοψηφία. Και νομίζω αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις και κάνει και το χατήριο καιρό, δηλαδή δεν κάνει yeah. και τις, κατα... τις κάνει πάρα πολύ ζέστη και τι διαλύσει, ε, τότε θα είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με πέρσι. Όχι ότι θα το δούμε άμεσα στο, στο σούπερ μάρκετ. Άμεσα δεν το δούμε. Αλλά να μην δούμε, αλλά να σταματήσει ο ρυθμός των ανατιμήσεων. Αυτό λέω. Και ίσως και το 18 να γίνει 16. Ναι, να σταματήσει Πώς ο ρυθμός, των ρυθμός ανατιμήσεων.